που για άλλη μια φορά άνοιξε δρόμο ο Κύριος και είμαστε μέσα στον οίκο του τον Άγιο και δοξάζουμε το όνομά Του. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Να ανοίξουμε με τη χάρη του Θεού τις γραφές μας στη σελίδα 863, στο Ιώτα Στίγμα κεφάλαιο, 16 κεφάλαιο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και θα διαβάσουμε από το 13 εδάφιο. Ότε δε ήλθε ο Ιησούς στα μέρη της Κεσάριας, της Φιλίππου, η ρώτα τους μαθητάς αυτού, λέγον, τι να με λέγουσι οι άνθρωποι ότι είμαι εγώ ο Υιός του ανθρώπου. Οι δε είπων, άλλοι μεν Ιωάννη τον Βαπτιστή, άλλοι δε Ηλία και άλλοι Ιερεμία ή ένα των προφητών. Λέγει προς αυτούς, αλλά εσείς τι να με λέγετε ότι είμαι. Και αποκριθείς ο Σίμων Πέτρος, είπε, «Συ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Και αποκριθείς ο Ιησούς είπε προς αυτόν, «Μακάριος είσαι Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρκα και αίμα δεν σε αποκάλυψε τούτο, αλλά ο πατήρ μου εν τους ουρανείς. Και εγώ δεν σε λέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επί ταύτης της πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και πήλε άδου, δεν θέλω σε ισχύσει κατά αυτής και θέλω σε δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών. Και ό,τι αν δέσεις επί της γης, θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής. Και ό,τι αν λύσεις επί της γης, θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής». Τότε παρήγγειλε στους μαθητάς αυτού να μην υπόσχει προς μηδένα ότι αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός. Από τότε ήρχισε ο Ιησούς να δεικνύει εις τους μαθητάς αυτού ότι πρέπει να υπάγει εις Ιεροσόλυμα και να πάθει πολλά από των πρεσβυτέρων και αρχιεραίων και γραμματέων και να θανατωθεί και την τρίτη ημέρα να αναστηθεί. Και παραλαβών αυτόν ο Πέτρος κατηδίαν ήρχισε να επιτιμά αυτόν, λέγον, «Γένου ήλιος εισέ αυτόν, Κύριε, δεν θέλει γίνει τούτο εισέ». Εκείνος δε στραφής είπε προς αυτόν, «Είπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι, διότι δεν φρονίστα του Θεού αλλά τα των ανθρώπων». Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητάς αυτού, «Εάν τις θέλει να έλθει ο πίσω μου, ας απαρνηθεί αυτόν και ας σηκώσει το σταυρό αυτού και ας με ακολουθεί, διότι ως τις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή. Και ως της απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει εύρει αυτήν. Επειδή τι ωφελείται άνθρωπος, εάν τον κόσμο όλο κερδίσει, τη δεν ψυχή αυτού ζημιωθεί, ή τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, διότι μέλει ο Υιός του ανθρώπου να έλθει, εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των αγγέλων αυτού, και τότε θέλει αποδώσει εις έκαστον κατά την πράξη αυτού. Αληθώς σας λέγω, είναι τινές των εδώ εισταμένων, ή τινές δεν θέλουν συγγευθεί θάνατο, εωσού είδωση τον Υιό του ανθρώπου ερχόμενον εν τη βασιλεία αυτού. Αμήν. Αλληλούια. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στις καρδιές μας και να μας φωτίσει. Δόξα στον Κύριο. Πάντον δε το τέλος επλησίασε, λέει ο λόγος του Θεού. Φρονίμως λοιπόν διάγεται το γερό της παροικίας σας. Η νίξ προεχώρησε. Σε λίγο θα λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης της ζωής μας. Όταν θα έρθει εκείνη η ώρα που θα ανατείλει ο ήλιος της δικαιοσύνης, θα είναι η ώρα, αδερφοί, που θα πέσουν οι μάσκες και θα φανερωθούν τα γνήσια παιδιά του Θεού. Όταν θα έρθει το φως, τι θα φανεί από μένα? Θα φανεί το παιδί του Θεού? Ή τόσο καιρό φόραγα μία μάσκα, οπότε αποκαλυφθεί και έρθει εκείνη η μέρα που θα γίνει η αρπαγή της Εκκλησίας και θα πέσουν οι μάσκες, θα φανερωθεί ένας άλλος άνθρωπος. Ότι τελικά, ενώ ήμουνα μέσα στην πίμνη του Κυρίου, έλεγα ότι έχω ποιμένα τον Κύριο, αλλά τελικά δεν ήμουνα πρόβατο της βοσκής του Κυρίου. Γιατί δεν άκουγα στη φωνή του Θεού. Και έρχεται αυτή η ημέρα, μας λέει ο Λόγος του Θεού. Αυτή η ημέρα, λέει, θα κρίνει, λέει, ο Θεός κατά τα πρεπραγμένα εκάστου. Έρχεται αυτή η ημέρα. Πού θα με βρει ο Κύριος όταν θα έρθει? Μήπως νομίζω ότι στέκομαι? Ο νομίζων ότι ίσταται, ας βλέπει να μην πέσει, λέει ο Λόγος του Θεού. Και καθώς τα διάβαζα αυτά, αδερφοί, ντράπηκα για τον εαυτό μου. Λέω άραγε, όταν θα έρθει ο Κύριος και θα λάμψει το άπλετο φως, το φως του Χριστού, τι θα δείξει για μένα? Γιατί παν το κρυπτό θέλει έρθει στο φανερό, αδερφοί. Ότι πεις στην κλίνη σου, στο δωμάτιό σου, εν τεσταμείς, θα κηρυχτεί στα δώματα. Τίποτα κρυφό δεν θα μείνει εκείνη την ημέρα. Αλλά όλα θα βγουν στη φόρα. Όταν θα έρθει ο Κύριος, τι θα βγάλει στη φόρα για μένα? Ποια ήταν η κρυφή μου ζωή όταν δεν με βλέπατε?
Ήμουν ένας άνθρωπος του Θεού που έλεγα καλά λόγια για τους αδερφούς. Έκανα αγαθοεργίες. Ήμουν ένας άνθρωπος όπου μπροστά σας φόραγα το ένδυμα του προβάτου και μέσα μου ήμουν ένας λύκος. Πρόβατος στην εκκλησία, λύκος στον κόσμο. Και γουρούνι αλλού όταν χρειαζότανε. Στις βρωμιές, στις ακαθαρσίες του κόσμου. Και αυτός είναι ο αγώνας του διαβόλου, αδερφοί. Να μας κάνει να χάσουμε την ταυτότητά μας. Να μην ξέρουμε ποιοι είμαστε. Όμως σήμερα πιστεύω με τη χάρη του Θεού ότι θα επιστρέψουμε στην πραγματική μας ταυτότητα, σε αυτή που πραγματικά πρέπει να είμαστε. Αλλά για να επιστρέψουμε και να βρούμε και να μάθουμε ποια είναι η πραγματική μας ταυτότητα, πρέπει πρώτα να δούμε ποια είναι η ταυτότητα του Χριστού. Ποιος είναι ο Χριστός για μένα? Πάει ο Κύριος στους μαθητές και τους ρωτάει, λέγοντας κάτι πάρα πολύ ωραίο. Τι με λένε ότι οι άνθρωποι ότι είμαι? Ποιος λένε ότι είμαι? Και άρχισαν τώρα ένας μαθητής να λένε, Κύριε, λέει, είσαι ένας των προφητών. Άλλος λέει, άλλοι λένε ότι είσαι ο Ηλίας. Άλλοι ότι είσαι ο Ιερεμίας. Ή τέλος πάντων, ένας προφήτης που τους χαλά στα σχέδια. Μήπως ο Χριστός στη ζωή μου είναι κάποιος που μου χαλάει τα σχέδια? Μήπως το ότι έρχομαι στην εκκλησία εξαιτίας των γονιών μου ή της γυναίκας μου ή της συγγένειάς μου μου χαλάει τα σχέδια? Γιατί βλέπουμε ότι εδώ στους Φαρισαίους ο Χριστός τους χάλαγε τα σχέδια. Πήγαν οι Φαρισαίοι λίγο πιο πριν και του λένε, δείξε μας ένα σημείο για να πιστέψουμε ότι είσαι ο Υιός του Θεού. Δείξε μας ένα σημείο. Και τους λέει ο Κύριος, υποκριτές, τα σημεία, λέει, των καιρών ξέρετε να τα διακρίνετε. Τα σημεία, λέει, του Υιού του ανθρώπου δεν εξεύρεται. Και πολλές φορές γινόμαστε άνθρωποι πονηρά διαλογιζόμενοι. Όπως έκανε ο Πέτρος παρακάτω. Πήγε να υποδείξει στο Χριστό το δικό του σχέδιο. Αλλά θα τα πάρουμε με τη σειρά. Ξεκινάει και τους ρωτάει ο Κύριος, τι να με λέγουν οι άνθρωποι ότι είμαι? Και αφού λένε οι μαθητές τι πιστεύουν οι άνθρωποι, ρωτάει και τους ίδιους τους μαθητές. Εσείς, τι λέτε ότι είμαι? Ποιος είμαι εγώ στη ζωή σου? Πέτρο, Ιάκωβε, Ιωάννη. Ποιος είμαι εγώ στη ζωή σου? Ιούδα. Γιατί στο τέλος θα μας πει ο Κύριος ότι ανάμεσά μας, και μιλάει στους μαθητές, είναι κάποιοι οι οποίοι δεν θα γευτούν θάνατο. Δυστυχώς υπάρχουν και άνθρωποι ανάμεσά μας οι οποίοι θα γευθούν τον αιώνιο θάνατο, την αιώνια απώλεια. Και ο Ιούδας ήταν ένας εκ των 12, τον οποίο τον έκλεξε ο Θεός, του έδωσε την ίσα μερίδα με τους Αποστόλους. Κι όμως δεν γεύτηκε την αιώνια ζωή. Ενώ του δόθηκε η πρόσκληση του Θεού, εκείνος, ενώ ήταν ανάμεσα στα πρόβατα, νομίζοντας ότι είναι πρόβατο, ήταν λύκος. Δεν ήταν πρόβατο. Και το ερώτημα είναι, ποιος είναι ο Χριστός για μένα σήμερα? Ποιος είναι? Έχω βιωματική εμπειρία με τον Χριστό? Είναι ο Κύριός μου και ο Θεός μου? Ποιος είναι ο Χριστός για σένα, αδερφέ, προσωπικά? Όχι για τον διπλανό σου, όχι για τον πατέρα σου, όχι για τη μητέρα σου. Για σένα προσωπικά. Ποιος είναι ο Χριστός, αδερφέ? Για μένα, αδερφή, ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος ήρθε στη ζωή μου και με έβγαλε μέσα από το βόρβορο της αμαρτίας, από το σκοτάδι, από το θάνατο και με έφερε στο φως, στη ζωή. Αλληλούια! Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί. Έχουμε ζωντανό Θεό. Δεν είναι νεκρός. Αλλά ο Θεός μήπως, όχι ο Θεός, εμείς, μήπως σταμάτησε η σχέση μου με τον Χριστό λίγο μετά αφού τον γνώρισα. Κάναμε λίγα βήματα μαζί και ύστερα ξαναπήρα το τιμόνι της ζωής στα δικά μου χέρια. Και σταμάτησα αυτή την επικοινωνία με τον Θεό. Και θέλει ο Θεός σήμερα να βρούμε πάλι ποιος είναι ο Χριστός για μας. Αδερφοί, είναι ο σωτήρας μας, είναι ο φίλος μας, είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας.
Και ο Χριστός είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο στους μαθητές. Εσείς είστε φίλοι μου, γιατί όσα άκουσα από τον Πατέρα σας τα είπα. Τίποτα δεν σας έκρυψα. Και αδερφοί, ο Χριστός μας τα είπε όλα. Τίποτα δεν μας έκρυψε. Μέσα από το Λόγο Του αποκαλύπτεται η Θεία Χάρις του Θεού. Και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Μεγαλύτερα αγάπη δεν υπάρχει από αυτήν. Από του να βάλει, λέει ο φίλος, την ψυχή αυτού για το φίλο του. Δόξα στον Κύριο. Έβαλε την ψυχή του, αδερφή, για μας. Άφησε τα ελεφάντινα παλάτια. Για μένα και για σένα. Για να μην χαθούμε αιώνια, αλλά να απολαύσουμε αιώνια το Χριστό. Δόξα στον Κύριο. Όμως τώρα, και αφού το απαντάει ο Πέτρος ότι «Εσύ είσαι, Κύριε, ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος», τότε το απαντάει ο Κύριος κάτι πάρα πολύ ωραίο. «Μακάριος είσαι, Σίμων, Ιε του Ιωνά, διότι σάρκα και αίμα δεν σε αποκάλυψε ούτω, αλλά ο Πατήρ μου, ο εν της ουρανής». Και έρχεται τώρα ο Χριστός και αλλάζει την ερώτηση. «Ποιος είσαι, αδερφέ?» Ή τέλος πάντων, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Θανάση, ποιος είσαι, αφού ανακάλυψες, Σίμων, ότι ο Χριστός είναι ο Κύριός σου, ότι είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Τώρα πρέπει να ανακαλύψεις και ποιος είσαι εσύ. Ποιος είσαι, Σίμων? Ποιος είσαι, Θανάση? Ποιος είσαι, Γιώργο, Πέτρο, Μαρία, Ηλία? Ποιος είσαι? Και πρέπει ο άνθρωπος να αναλογιστεί ποιος είναι. Στον Κύριο, όταν απέστειλε τους εβδομήκοντα και γυρίσανε, ξέρετε τι του είπανε? «Κύριε», λέει, «και τα δαιμόνια υποτάσσονται σε μας. Είμαστε εξορκιστές φοβεροί». Εξορκιστές είμαστε. Προφήτες. Διδάσκαλοι, ποιμένες. Αυτοί είμαστε. Και ο Κύριος θα τους πει εκείνη την ημέρα, «Υπάγεται απ' εμού. Δεν σας γνωρίζω». Ποιος είσαι? Ή ποιος νομίζω ότι είμαι? Διδάσκαλος, ευαγγελιστής, ποιμένας, απόστολος, προφήτης? Αυτά, αδερφοί, είναι ο Χριστός. Εμείς, αδερφοί, ξέρετε τι είμαστε? Είμαστε τα παιδιά του Θεού, του Ζώντος. Αλληλούια! Και θα αποδειχτούμε ή με την αρπαγή της Εκκλησίας. Γιατί ήρθε ο Κύριος και μας φράγισε με το Πνεύμα Του το Άγιο για την ημέρα της Απολυτρώσεως. Το Πνεύμα της Υιοθεσίας, το οποίο κράζει «Αβά ο Πατήρ». «Πατερούλη», φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, και ανοίγουν οι ουρανοί. Και μπαίνει ο άνθρωπος μέσα στο θρόνο της χάριτος του Θεού. Και απολαμβάνει, αδερφοί, τη χάρη και το έλεος του Θεού. Μήπως έχασα την ταυτότητά μου κάπου στο δρόμο και νόμιζα ότι είμαι κάποιος? Φοβάμαι, αδερφοί, μήπως έχω χάσει ποιος είμαι και δεν ξέρω. Δεν θέλω να ξεχάσω ότι είμαι το παιδί του Θεού, ότι ήμουν ένας αμαρτωλός άνθρωπος που μου συγχώρησε τις αμαρτίες και με υιοθέτησε ο Χριστός. Και έχω πατέρα. Ας θυμηθούμε λίγο την παραβολή, την ιστορία. Όχι την παραβολή, την ιστορία. Του Φαρισαίου και του Τελώνη. Ο Φαρισαίος, ενώ ήταν ένας αφιερωμένος άνθρωπος του Θεού, έχασε την ταυτότητά του. Ξέχασε ποιος είναι, ότι είναι άνθρωπος. Και τώρα έχει φουσκώσει μέσα του και από την ταπεινή θέση, ξέρετε ποια θέση πήρε? Τη θέση του κριτή. Και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο στον Ιάκωβο: «Ποιος είσαι εσύ που κρίνεις τον άλλον? Μήπως εσύ έδωσες τον νόμο? Είσαι ο νομοθέτης και είσαι ο κριτής. Γιατί εάν κρίνεις, δεν είσαι εκτελεστής του νόμου, αλλά κριτής του νόμου. Μόνο ο Θεός έχει το δικαίωμα της κρίσης, αδερφοί, μέσα στη ζωή μας». Και άρχισε αυτός ο Φαρισαίος να δείχνει πόσο καλός είναι, πόσο αφιερωμένος, ότι τα κάνει όλα τέλεια, όλα καλά, δείχνοντας τον εαυτούλη του και κρίνοντας. «Δεν είμαι τώρα ξανά αυτόν εκεί, τον παλιό αμαρτωλό, τον άθλιο, τον ουταδινό, δεν είμαι ξανά αυτόν». Έχασε την ταυτότητά του, ντύθηκε ένα ένδυμα το οποίο δεν του άνοικε, το ένδυμα της αυτοδικαίωσης. Ο Χριστός μας δικαιώνει, δεν δικαιώνουμε εμείς τον εαυτό μας.
και το ένδυμα του Κριτή και ξέχασε ότι και αυτός είναι άνθρωπος και ότι στέκεται μπροστά στο Θεό. Και πολλές φορές το παθαίνουμε αυτό, αδερφοί. Παίρνουμε στη ζωή μας τη θέση του Θεού. Και πολλές φορές λέμε και στο διπλανό μας, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις ή αυτό που κάνεις είναι πολύ καλό. Έχει Κύριο, αδερφή, για να του το πει. Έχει Κύριο ο αδερφός σου για να του μιλήσει ο Χριστός. Βεβαίως θα μας χρησιμοποιήσει και εμάς ο Θεός, εάν έχουμε οδηγία Θεού. Γιατί αν δεν έχουμε οδηγία Θεού, θα κάνουμε ζημιά. Όπως ο Πέτρος παρακάτω. Τον σκανδάλισε τον Χριστό. Θα γίνουμε εμπόδιο στους αδερφούς. Γιατί δεν έχω την οδηγία του Θεού και φρονότα των ανθρώπων και όχι του Θεού. Ο άλλος όμως, ο Τελώνης, ήξερε πάρα πολύ καλά την ταυτότητά του. Ότι είναι ένας αμαρτωλός άνθρωπος. Πολύ αμαρτωλός. Και επειδή ήξερε πολύ καλά ποιος είναι, έσκυβε το κεφάλι του κάτω, χτύπαγε το στήθος του και έλεγε «Η λάστη τίμη το αμαρτωλό». Αδερφοί, να μην χάσουμε την ταυτότητά μας. Και αν τη χάσαμε, να ζητήσουμε από το Θεό να τη βρούμε. Πες στον Κύριο, Κύριε, ποιος είμαι. Ποια είναι η αποστολή μου, τι κάνω σε αυτή τη ζωή. Τι είναι εκείνο το οποίο θα μείνει στο τέλος. Γιατί όταν θα πάμε στον ουρανό, αδερφοί, ο Θεός δεν θα μας ανταμείψει επειδή κηρύταμε καλά ή επειδή προφητεύαμε. Ο Θεός θα έκανε αυτά. Την αγάπη μας στον πλησίον και στον αδερφό μας θα ανταμείψει ο Θεός στην τελική κρίση. Όταν θα ξεχωρίσει τα ερήφια από τα πρόβατα και θα πει «Ελάτε τώρα η εκ δεξιών ή του πνεύματος, αυτοί που πράτατε κατά το πνεύμα». Κληρονομήσατε τη βασιλεία των ουρανών, γιατί όταν ήμουνα γυμνός, με ντύσατε. Όταν ήμουνα ταλέπορος, με φροντίσατε. Όταν πεινούσα, με ταΐσατε. Όταν ήμουνα στις φυλακές, με επισκεφτήκατε. Όταν ήμουν άρρωστος, ήρθατε στο κρεβάτι του πόνου και μου κάνατε παρέα και μ' ακούσατε. Δεν χρειάζεται να πεις πολλά όταν πας στον άρρωστο. Μόνο να τον ακούσεις, αδερφέ. Πόσο καιρό έχεις να τα κάνεις αυτά, για τα οποία θα σε ανταμείψει ο Θεός? Πόσο καιρό έχεις να επισκεφτείς κάποιον στη φυλακή, στη μοναξιά του, εκεί που είναι μόνος του, εκεί που είναι μόνη της? Πόσο καιρό έχω να ντύσω κάποιον με την αγάπη μου, με τη θαλπορή μου? Και ας μην το πάρουμε πνευματικά, ας το πάρουμε έτσι όπως το λέει ο Λόγος του Θεού. Ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγες στα νοσοκομεία ή πήγα στα νοσοκομεία να δω τα παιδάκια που έχουν καρκίνο ή τους ανθρώπους, τους αρρώστους, να τους πω έναν Λόγο Θεού να σωθούνε? Να ακούσουν για τη σωτηρία που χαρίζει ο Χριστός. Ποια ήταν η τελευταία φορά που πήγα στις φυλακές? Έχω πάει ποτέ? Πήγα. Ποια ήταν η τελευταία φορά που άνοιξα το στόμα μου και ευαγγέλισα ένα φυλακισμένο που η ψυχή του είναι δεμένη με τα δεσμά της αμαρτίας και ταλαιπωριέται στο θάνατο, στο σκοτάδι? Τι κάνω, αδερφοί? Πού πάω, ποιος είμαι? Αυτά μου είπε ο Θεός, αδερφοί, και ντράπηκα. Ντράπηκα, δεν ήξερα πού να κρυφτώ. Γιατί λέω, Κύριε, όταν έρθει εκείνη η μέρα, τελικά τίποτα δεν έχω κάνει. Νόμιζα ότι είχα κάνει. Τίποτα δεν έχω κάνει. Τα πάντα, αδερφοί, θα τελειώσουν, θα εκλείψουν. Προφητείες, γλώσσες, κηρύγματα, διδασκαλίες, όλα θα τελειώσουν. Αυτό το οποίο θα μείνει είναι η αγάπη, αδερφοί. Και είχα πάει σήμερα στην κηδεία του παππού μου και εκείνο το οποίο έλεγαν όλοι οι αδερφοί που είχαν παρευρεθεί στην κηδεία του παππού μου ήταν για το πόσο αγάπη είχε για τα αδέρφια αυτός ο άνθρωπος. Ούτε για το πόσο καλά κήρυξε, ούτε για το πόσο καλά προφήτεψε, ούτε για τις γνώσεις που είχε. Αυτό το οποίο ομολόγησαν και είπαν όλοι οι αδερφοί ήταν ότι αυτός ο άνθρωπος στάθηκε δίπλα μας σε όλες τις δύσκολες στιγμές. Κρυφά. Δεν ήταν ένας άνθρωπος που έπαιρνε την πρώτη θέση, που ήθελε τους ασπασμούς, να κάνει μακριές προσευχές. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που έπρατε το Ευαγγέλιο, έκανε κρυφές προσευχές στο δωμάτιό του. Δεν καθότανε πρώτο έδρανο για να του πούνε κάνε προσευχή. Αλλά εκεί κρυφά, που δεν τον έβλεπε κανείς, προσευχότανε, σαν τον Ανανία. Και τον επισκεφτότανε ο Κύριος. Και του έλεγε τώρα, επειδή εσύ έρχεσαι κρυφά, εκεί που δεν σε βλέπει κανείς, εγώ θα σου δώσω οδηγία. Πήγαινε σε αυτόν, χρειάζεται παρηγοριά.
Πήγαινε σε αυτόν, μίλησε του να σωθεί. Έτσι ήταν και ο Ανανίας, αδερφοί. Ένας μαθητής που δεν τον ήξερε κανείς. Και τον επισκέπτει ο Κύριος και του λέει: Ανανία, πήγαινε στην οδό την καλουμένη ευθεία. Και εκεί θα είναι ο Σαύλος. Και θα βάλεις τα χέρια σου πάνω του, θα προσευχηθείς και θα πιστέψει. Μα Κύριε, τι λες τώρα, αυτός είναι διώκτης, υβριστής, βλάσφημος. Διώκει τα παιδιά του Θεού. Έτσι λες εσύ, αυτός είναι σκεύος της εκλογής μου. Γι' αυτό, αδερφοί, ποτέ να μην βγάλουμε βιαστικά συμπεράσματα από το φαινόμενο. Βλέπεις κάποιον και μπαίνει μέσα στην εκκλησία, με τατουάζ, με σκουλαρίκια, με οτιδήποτε άσεμνο που δεν αρέσει στο Θεό. Μην τον κρίνεις, αδερφέ. Γιατί αυτόν ο Θεός θα τον χρησιμοποιήσει και θα τον χρησιμοποιήσει πιο πολύ από εμένα και από σένα. Γιατί ο Λόγος του Θεού λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο. Οι πρώτοι θα γίνουν έσχατοι και οι έσχατοι πρώτοι. Να προσέξουμε, αδερφοί, μην νομίζουμε ότι είμαστε πρώτοι. Μην πηγαίνουμε να παίρνουμε την πρώτη θέση, όπως λέει στο Ματθαίο. Μην χάσουμε την ταυτότητά μας και νομίζουμε ότι είμαστε κάπου και όπου πάμε θέλουμε να μας χαιρετάνε. Αλλά, αδερφοί, να παίρνουμε την τελευταία θέση, την ταπεινή, πίσω-πίσω. Και αν θέλει ο Θεός, θα μας φωνάξει, θα μας πούνε, αδερφέ, έλα μπροστά, πες ένα λόγο, έλα, θα έρθουν να μας χαιρετήσουν. Μην αναζητάμε, αδερφοί, να καλύψουμε τη φιλοδοξία μας, περιμένοντας από τους άλλους να μας εκτιμήσουν, να μας συστήσουν. Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Να μην χάσουμε, αδερφοί, την ταυτότητά μας. Και όταν καταλάβουμε ποιοι πραγματικά είμαστε, ότι είμαστε Σίμων, ότι είμαστε άχυρο και χωρίς τον Χριστό δεν μπορούμε να είμαστε πέτρα, τότε ξέρετε τι θα κάνει ο Χριστός στη ζωή μας. Ακούστε τι θα κάνει. Και εγώ δεν συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος. Και πάνω σε αυτή την πέτρα θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και πύλε άδου δεν θέλω σου ισχύσει κατά αυτής. Και θέλω σου δώσει τα κλειδία της βασιλείας των ουρανών και ό,τι αν δέσεις επί της γης θέλει είστε δεδεμένο εν της ουρανής. Και ό,τι αν λύσεις επί της γης θέλει είστε λελειμμένο εν της ουρανής. Δόξα στον Κύριο. Θα μας μεταμορφώσει, αδερφοί, ο Θεός. Από ανθρώπους που είμαστε δύσχριστοι πολλές φορές και δεν μπορεί να εργαστεί ο Θεός με μας με το στραβό μας χαρακτήρα και θα μας κάνει σκεύη της εκλογής Του. Πέτρα, στην οποία θα έχει το στήλο και το εωδραίωμα της αλήθειας του Ευαγγελίου και επάνω σε αυτή την πέτρα θα έρχονται κι άλλοι άνθρωποι και θα στηρίζονται. Θέλεις, αδερφέ, να γίνεις λίθος ζωντανός στο οικοδόμημα του Κυρίου. Πολύ το θέλω, αδερφοί. Πολύ το θέλω, αδερφοί. Να βοηθήσω το διπλανό μου να οικοδομείται. Την αδερφή μου, τον αδερφό μου, τη γυναίκα μου, τα παιδιά μου. Όλους σας. Πολύ το θέλω, αδερφοί. Όμως, υπάρχει και η περίπτωση, αν δεν καταλάβω ποιος είμαι, αντί να οικοδομώ, να γκρεμίζω. Όπως έκανε ο Πέτρος παρακάτω. Αρχίζει και του λέει ο Κύριος και του διηγείται το σχέδιο του Θεού για τη ζωή του και αρχίζει, τον παίρνει κρυφά ο Πέτρος. Νομίζει τώρα που του είπε αυτά τα ωραία λόγια ότι δικά σου είναι τα κλειδιά της βασιλείας των ουρανών και θα είσαι Πέτρος και από σένα θα ξεκινήσω. Πήρε η καρδιά του ανάποδες στροφές και αντί να ταπεινωθεί με τις επαγγελίες του Θεού επάρθηκε η καρδία του και επάρθηκε τόσο πολύ, αδερφοί, που νόμιζε ότι μπορεί να συμβουλέψει και τον Χριστό. Ξέρετε πόσες φορές το έχουμε πάθει αυτό, αδερφοί. Στην προσευχή μας θα το καταλάβουμε αυτό. Πόσες φορές έχεις πει, Κύριε, κάν αυτό, κάν εκείνο, κάν το άλλο. Μήπως έχει επαρθεί η καρδιά μου και δεν το έχω καταλάβει. Γιατί η ταπεινή θέση στην προσευχή είναι να πεις, Κύριε, τι θέλεις να κάνω. Αλληλούια, δόξα στο Θεό. Και αφού το κατάλαβε ο Κύριος, του λέει, εκείνος δε στραφής, είπε προς τον Πέτρο, «Ήπαγε ο πίσω μου σατανά, σκάνδαλό μου είσαι, διότι δεν φρονείς τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων». Και καταλήγει ο άνθρωπος από την υπερηφάνεια του, από τους εγωισμούς του, από τις φιλοδοξίες του, να μην φρονεί τα του Θεού, αλλά τα των ανθρώπων. Εδώ μέσα, αδερφοί, βρίσκονται τα του Θεού. Εδώ μέσα, αδερφοί, βρίσκονται τα του ανθρώπου. Και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι πάρα πολύ ωραίο.
Ο Κύριος, λέει, έπλασε τον άνθρωπο να ανευθύς, όμως εκείνος εξεζήτησε λογισμούς πολλούς. Σε όλους μας ο Θεός έδωσε την ευθύτητα και το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο μας οδηγεί σπάσαν την αλήθεια. Όμως κάποιες φορές, τις περισσότερες, εγώ τουλάχιστον, ενώ ξέρω τι πρέπει να κάνω, δεν το κάνω. Οι λογισμοί και οι μηχανίες, αυτά που μηχανεύεται η καρδιά μου, κάνουν στην άκρη το Πνεύμα του Θεού. Και γίνομαι ένας άλλος άνθρωπος, χάνω την ταυτότητά μου. Ότι είμαι ένας αμαρτωλός άνθρωπος, αδερφοί. Και τώρα του λέει κάτι πολύ ωραίο ο Ιησούς. Τότε ο Ιησούς είπε προς τους μαθητές αυτού, «Εάν τις θέλει να έλθει ο πίσω μου, πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του». Σίμων, πρέπει να απαρνηθείς την παλιά σου ταυτότητα. Και επειδή δεν το κατάλαβε εδώ, θα έρθει ο Κύριος μετά την Ανάσταση και θα του το ξαναπεί. «Σίμων Ιωνά, αγαπάς με περισσότερο τούτον». Πρέπει να διαλέξεις τώρα. Με αγαπάς περισσότερο από αυτά που αγαπάς. Ο Πέτρος αγάπαγε τα καράβια και το ψάρεμα. Εγώ έχω άλλες αγάπες, αδερφοί. Εσείς έχετε άλλες αγάπες. Και ο Κύριος ρωτάει, «Σίμων Ιωνά, με αγαπάς περισσότερο τούτον». Και τότε έχει καταλάβει ο Πέτρος. Και λέει, «Ναι, Κύριε, σε αγαπώ». Και όποιος δεν απαρνηθεί αυτόν, όποιος θέλει να έρθει ο πίσω μου, πρέπει πρώτα απ' όλα να απαρνηθεί τον εαυτό του. Να σηκώσει το σταυρό αυτού και να με ακολουθεί. Δεν είναι εύκολος ο δρόμος του χριστιανού. Για να μπορέσει ο άνθρωπος του Θεού να περπατήσει με την ταυτότητα του χριστιανού, για να ονομάζει το όνομα του Θεού και να δοξάζει το Θεό αντί να βλασφημείται. Γιατί ξέρετε, μπορεί να βγαίνουμε στον κόσμο με την ταυτότητα του χριστιανού και αντί να δοξάζετε το όνομα του Θεού να βλασφημείται. Πρέπει να απαρνηθεί τον εαυτό του, να σηκώσει το σταυρό του και να αρχίσει να με ακολουθεί. Και ο σταυρός μας, αδερφοί, είναι όλα αυτά τα οποία ο Θεός θέλει να συμβούν στη ζωή μας. Ο σταυρός του Χριστού ήταν να ταλαιπωρηθεί από τους ανθρώπους, να τον τσουρωμαδίσουν, να τον βρίσουν, να τον χλεβάσουν και στο τέλος να τον σταυρώσουν και να πεθάνει. Αυτός ήταν ο σταυρός του. Και λέει ο Λόγος του Θεού ότι «Δια πολλών θλίψεων θέλομεν εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών». Δεν μας έταξε κανένας ότι αν έρθουμε στο Χριστό όλα θα πηγαίνουν καλά, αλλά «Δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών». Όμως λέει ο Δαβίδ κάτι πάρα πολύ ωραίο. «Εκ πασών τούτων ο Κύριος είναι ο ελευθερώνων με». Αλληλούια! Δόξα στο Θεό. Έρχεται η ώρα, αδερφοί, που θα λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Έχω χαρά που θα λάμψει ο ήλιος της δικαιοσύνης. Ή φοβάμαι μη φανερωθεί ποιος είμαι στην κρυφή μου ζωή. Γιατί εδώ όλοι με βλέπετε ότι είμαι ένα καλό παιδί. Ότι είμαι ένας καλός αδερφός. Μόνο ο Χριστός, αδερφοί, ξέρει ποιοι πραγματικά είμαστε. Ούτε εμείς οι ίδιοι δεν ξέρουμε. Τα κρύφια της καρδιάς μας δεν τα ξέρουμε. Μας εξαπατάει η καρδιά μας. Και συνεχίζει ο Λόγος του πάρα πολύ ωραία, λέγοντας, «Διότι όστις θέλει να σώσει τη ζωή αυτού, θέλει απολέσει αυτή. Και όστις απολέσει τη ζωή αυτού, ένε και νεμού, θέλει εύρει αυτή». Έχω απολέσει τη ζωή μου για να βρω την πραγματική ζωή. Ή έχω διώξει τον Χριστό και ζω τη ζωή μου και λέω ότι έχω και τον Χριστό μαζί και με βοηθάει σε αυτά τα οποία κάνω. Δεν είναι εύκολο, αδερφοί, να παραδεχτείς ποιος είσαι. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Καθόλου εύκολο. Όταν έρχεται ο Χριστός και σου λέει, τα λες τα ψεματάκια σου. Και λες, Κύριε, πού είπα ψέματα. Και έρχεται ο Θεός και σου φανερώνει. Πρέπει να αποδεχτείς ότι είσαι ψεύτης. Δεν γίνεται αλλιώς. Αλλιώς θα περπατάς μια ζωή χριστιανική κατά φαντασία. Πρέπει ο άνθρωπος του Θεού που θέλει να ζει και να έχει την ταυτότητα του παιδιού του Θεού και να δοξάζεται ο Θεός, να απαρνείται καθημερινά τον εαυτό του. Είναι συνεχής αγώνας. Να απαρνείται τη ζωή του. Πολλές φορές στη ζωή μας δίνει το δικαίωμα η ίδια η ζωή από μόνη της να κλέψουμε. Όχι τα υπάρχοντα του άλλου, μπορεί κάποιος να είναι επιρρεπής αυτό, αλλά να κλέψουμε μέχρι και τη δόξα του Θεού. Μήπως κλέβω τη δόξα του Θεού όταν μου δίνεται ευκαιρία.
άλλες φορές θα μας δοθεί η ευκαιρία να κάνουμε κρυφά πράγματα που δεν μας βλέπουν, τα οποία θα είναι προς όφελός μας. Εκείνη την ώρα απαρνούμε τον εαυτό μου, αυτά τα οποία θέλω, αυτά τα οποία μου αρέσουν, αυτά τα οποία νομίζω ότι θα μου κάνουν καλό. Γιατί αυτό λέει το φρόνημα του ανθρώπου. Εάν υψώσεις τον εαυτό σου στους ανθρώπους, θα σε αγαπάνε πιο πολύ. Θα σε έχουν πιο πολύ σε εκτίμηση. Ενώ ο λόγος του Θεού τι λέει? Πάσο υψώνων εαυτών θέλει ταπεινωθεί. Ο δε ταπεινώνων εαυτών θέλει υψωθεί. Και λέει κάτι πάρα πολύ ωραίο στις παροιμίες. Άλλος ασεπαινεί και ουχεί το στόμα σου. Δόξα στον Κύριο. Μη μεγαλαφούμε, αδερφοί, δεν χρειάζεται. Ξέρετε ποιος ήταν ένας άλλος που έχασε την ταυτότητά του? Ο Ηρώδης. Νόμιζε ότι έγινε ο Θεός. Φόρεσε τη βασιλική στολή και κάθισε και στο θρόνο και άρχισε να μεγαλαφεί. Και φώναζαν από κάτω τα πλήθη: αληθώς φωνή Θεού και ουχή ανθρώπου. Και ήρθε άγγελος, τον πάταξε και έπεσε κάτω σκολικόβρωτος. Πήρε ένα ρόλο τον οποίο δεν του άρμοζε. Μία ταυτότητα, μία ονομασία που δεν του άρμοζε, του Θεού. Μήπως πολλές φορές παίρνω κι εγώ ένα ρόλο που δεν μου αρμόζει? Δόξα στον Κύριο, ευχαριστούμε τον Θεό. Όποιος όμως θέλει να βρει τη ζωή, πρέπει να τη χάσει. Και λέει στο τέλος κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ, για να κλείσουμε. Τι θέλει δώσει ο άνθρωπος εις αντάλλαγμα της ψυχής του, ακόμα κι αν ολόκληρο τον κόσμο κερδίσει? Και εγώ δεν θα το πάρω για τον κόσμο, γιατί εμείς δεν είμαστε στον κόσμο, θα το πάρω για εμάς που είμαστε χριστιανοί. Ακόμα κι αν όλα τα χαρίσματα έχει ο άνθρωπος. Ακόμα κι αν έχει την πίστη ώστε να μετατοπίζει όροι. Και στο τέλος πάει στην κόλαση, τι θα δώσει για αντάλλαγμα της ψυχής του? Τι θα πει? Κύριε, τώρα εγώ σε υπηρέτησα τόσα χρόνια. Μα έτρεχα στο έργο σου, προφήτευα, έκανα, όλα τα έκανα. Ναι, αλλά αυτό είναι εκεί το γκαημένο. Τον άστιγο που ήρθε στην εκκλησία δεν τον αγκάλιασες. Τον πέταξε μια γωνιά, στεναχωρήθηκε και έφυγε. Τι φιλοξενεί η καρδιά μου, αδερφή? Τι φιλοξενεί? Τι θα δώσουμε για αντάλλαγμα της ψυχής μας? Αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό γιατί για αντάλλαγμα της ψυχής μας δεν μας σώζουν τα καλά έργα. Αυτά θα είναι για τη μισθαποδοσία μας. Αλλά το αντάλλαγμα, το αντίλητρο για την ψυχή μας, ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού, το οποίο χύθηκε πάνω στο Σταυρό του Γολγοθά. Πήρε τις δικές μου αμαρτίες και τις δικές σου αμαρτίες και μας δικαίωσε. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του μέσα στην καρδιά μας. Και εάν έχασα τον προσανατολισμό μου, εάν ξέχασα ποιος πραγματικά είμαι, να πάω στον Κύριο και να του πω: Κύριε, ποιος είμαι? Δείξε μου ποιος είμαι. Πού πάω, από πού έχω έρθει? Ποια είναι η αποστολή μου? Δεν θέλω άλλο να ζω κατά φαντασία, νομίζοντας ότι κάνω και ένα μεγάλο έργο. Γιατί έρχεται η ημέρα που θα φανεί ο ήλιος της δικαιοσύνης. Τι θα δούμε άραγε εκείνη την ημέρα? Ανθρώπους υψηλά εφιστάμενους και φοβερά χαρισματικούς να είναι έξω. Και ανθρώπους τελευταίους, αμαρτωλούς, που κουτσά στραβά ερχόντουσαν στην εκκλησία, να είναι πρώτοι αδερφοί. Δόξα στον Κύριο. Ο Κύριος να μας βοηθήσει, ο Κύριος να ευλογεί.